Ο Γιώργος Τσελίκας είναι μαζί μας και είναι με έναν πατέρα ο οποίος το παιδί του ήταν σε αυτό το δρομολόγιο και βλέπουμε και τον άνθρωπο, βλέπουμε και τη φωτογραφία της κόρης του. Καλημέρα. Χρήστος Χούπας είναι ο πατέρας θύματος. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Βλέπουμε και τη φωτογραφία της μικρής, της 28χρονης, φοιτήτρια στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Δύο πτυχία. Ένα πτυχίο είχε πάρει από την Πάτρα και άλλο πτυχίο τώρα φοιτούσε στο ΑΠΙΘΙ Θεσσαλονίκης. Τι να πεις σε αυτό το χαροκαμένο πατέρα, τον κύριο Χούπα. Εδώ αταλάντη είμαστε στο χώρο εργασίας του. Θα μας τα πει εκτενέστερα και ο ίδιος. Αύριο 3 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία της Ελπίδας 28χρονης κοπέλας. Για πείτε μου. Καταρχήν, τι θα θέλατε να με ρωτήσετε, αλλά η φωνή μου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κανονικά ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, είμαι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά. Βλέπετε, μία τέτοια κατάσταση δεν θα ήθελα να την ευχηθώ ούτε στο χειρότερο εχθρό. Ο λόγος είναι το ότι εμείς σαν ζωντανοί κάπου θα ζήσουμε, θα ξαναδούμε τον ήλιο. Εκείνο όμως που θα βρίσκεται, τα όνειρά του κόπηκαν. Γιατί? Γιατί? Ήτανε φιλόδοξο άτομο, είχε πολλά όνειρα γύση και έβαζε ψηλά τον πήγη στη ζωή της και τα είχε στόχους και τους πετύχαινε. Γιατί να μου το στερήσουνε? Με κόπο και μόχθο τα μεγαλώνω κι εγώ και η σύζυγός μου. Δύο παλαιστές είμαστε. Δεν βρήκαμε έτοιμα στη ζωή μας πράγματα και καταστάσεις. Κουραζόμαστε και μοχθούμε και το καλύτερο για να ζήσουν τα παιδιά μας σε ένα καλύτερο αύριο. Και μου κακοφαίνεται όταν τα παιδιά, τα τελειόφυτα, φεύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει να μείνουν και στην Ελλάδα και να κάνουν καλύτερες τις συνθήκες. Δωρεάν παιδεία τελειώνουν. Λοιπόν, γιατί φεύγουν στο εξωτερικό? Γιατί να μην δώσουν η πολιτεία την ευκαιρία στα παιδιά να μένουν εδώ? Πριν από δύο μήνες τα ψάρευα να δω τι σκοπεύουν να κάνουν. Δεν είχα σαφή απάντηση βέβαια. Λοιπόν, μου λένε θα το πειραματιστούμε εδώ και αν δεν γίνεται βλέπουμε. Όμως δεν μπορείς να επέμβεις στις αποφάσεις του παιδιού. Τα αναθρέψαμε με τη γυναίκα μου να είμαστε πάντα δίπλα στα παιδιά και στις επιλογές τους. Ποτέ, και το τονίζω και το υπογραμμίζω, ποτέ από πάνω. Πάντα δίπλα. Όπως όλες οι ελληνικές οικογένειες οι οποίες αγωνίζονται για να μεγαλώσουν τα παιδάκια τους. Και σας καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Τώρα αυτό που μας λέτε είναι... Κύριε Χούπα, εσείς είχατε βρεθεί όλοι μαζί τώρα αυτές τις ημέρες? Είχε έρθει η κόρη σας από Θεσσαλονίκη για να βρεθείτε όλοι μαζί? Όχι. Όχι, τα Χριστούγεννα είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με μια κοπελίτσα ακόμη, ναι, η οποία νοσηλεύεται. Αλλά η κοπελίτσα μαζί με την Ελπίδα πήγαν στην Αθήνα για να ξεπροβοδήσουν ένα φίλο τους που έφευγε για Φαντάρος. Στην επιστροφή σκόπευαν τα υπόλοιπα τα παιδιά μου. Έχω δύο αγόρια μικρότερα, στο ΑΠΙΘΙΤΑ και αυτά. Το ένα τελειώνει μουσικών σπουδών, είναι πεμπτοετής, καλλιτέχνης, όπως και η Ελπίδα. Και ο μικρός είναι στο γεωπονικό τεταρτοετής με κατεύθυνση τρόφιμα. Εκεί φοιτούσε και μία κοπελίτσα η οποία ήταν μαζί με την Ελπίδα που πήγανε στην Αθήνα και φίλες. Πήγανε να δουν το φίλο τους. Αυτή η κοπελίτσα σώθηκε και είναι διασωληνωμένη σήμερα στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Λάρισας. Α, είναι ένα από τα 7 παιδιά που είναι διασωληνωμένα. Ναι, είναι ένα από τα 7 παιδιά. Έχει κάνει εγχείρηση στο κεφάλι και περιμένουν αποτέλεσμα. Είναι όμως δύσκολα, όπως με πληροφορεί σε κάθε λίγο και λιγάκι που μιλάω με τον πατέρα της, ο οποίος έχει την ιδιότητα να είναι και γιατρός. Μακάρι να τα καταστρέφοντας από Αθήνα. Επιστρέφοντας από Αθήνα, του ζητήσατε εσείς να σταματήσουν λίγο? Ορίστε. Λέω, επιστρέφοντας από Αθήνα. Δεν κατάλαβα. Επιστρέφοντας από Αθήνα, θα σταμάταγαν σε εσάς καθόλου να σας δούνε και να συνεχίσουν μετά για Θεσσαλονίκη?
Όχι. Όχι. Όχι, θα πήγαιναν τα άλλα δύο παιδιά μου να επιβιβαστούν στο τρένο, ούτως ώστε να φτάσουν όλα μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς όμως είχε χαλάσει το λάπτοπ, δεν πρόλαβε ο μάστορας να το φτιάξει και μείνανε λίγο πιο πίσω, να φύγουν την επόμενη μέρα. Διαφορετικά θα έχανα τρία παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Να μην λέμε τίποτα. Τώρα... Και τηλεφωνώ συνέχεια στον πατέρα του άλλου του παιδιού, διεκδικώντας να μάθω κι εγώ πώς είναι και πώς πάει, γιατί ήταν και δικό μου παιδί, ήταν κολλητό της παρέας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Αύριο θα την αποχαιρετήσετε. Έχετε πάρει μια αρετή εντολή να μην ανοιχθεί το φέρετρο. Θα την τηρήσουμε. Αν θα προλαβαίνατε να της πείτε μια τελευταία λέξη, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Χούπα? Αν θα είχατε το χρόνο. Σε φιλώ. Τίποτα άλλο. Κύριε Χούπα, να έχετε δύναμη. Να έχετε κουράγιο. Έχετε και δύο παιδιά ακόμα. Αυτό πρέπει να μείνετε. Να κρατήσετε λίγο δυνατή και ενωμένη την οικογένειά σας. Αυτό το οποίο με συγκινεί και το έχω ανάγκη είναι ότι έχω τη στήριξη, μπορώ να σας πω, του μισού πλανήτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα SMS, πόσα Messenger και πόσα Facebook και πόσα τηλεφωνήματα με παίρνουν από Αυστραλία μέχρι Αμερική, Βόρεια Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Και μάλιστα μία γαλλική εφημερίδα έκλεψε μία δική μου φράση, το παιδί μου στο κουτί, που είχα πει στην τηλεόραση τις προάλλες, και το έκανε πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, έχετε... το παιδί μου στο κουτί. Κύριε Χούπα, έχετε και τη δική μας στήριξη και όλων όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, κύριε Χούπα. Ευχαριστώ και την έχω ανάγκη τη στήριξη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε το κουράγιο να μας πείτε δύο κουβέντες.